ένα από τα πιο εντυπωσιακά περίπτερα σε αυτήν την έκθεση εδώ στον Διεθνή Χώρο της Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με πάρα πολλά προϊόντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όντως, έχουμε φτιάξει ένα καλέσιτο περίπτερο. Έχουμε προβάλει όλα τα προϊόντα μας, τα οποία δεν είναι μόνο εμφανισιακά ωραία, είναι και πιστεύω και ποιοτικά και όταν το φάτε θα είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Τι είναι αυτά τα προϊόντα που κάνουν τη ζύμη ψαχνών να ξεχωρίζει, ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα προϊόντα? Εμείς, κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει από το 1985, είμαστε αρκετά χρόνια στην αγορά. Έχουμε ξεκινήσει με τα φύλλα, τα παραδοσιακά φύλλα, όπου εκεί έχουμε μια πάρα πολύ καλή τεχνογνωσία και μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο και πολύ ωραίο προϊόν. Έχουμε φτιάξει και το κανταΐφι αντίστοιχα. Σιγά σιγά έχουμε μπει και στα προϊόντα τα σφογιατοειδή, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια και έχουμε μια γκάμα πλήρη για το ελληνικό νοικοκυριό, για τον Έλληνα καταναλωτή, όπου μπορεί να φάει ένα ωραίο προϊόν και να είναι χαρούμενος ότι έφαγε και γεύστηκε μια πολύ ωραία τροφή. Οι ανάγκες της αγοράς σας ανάγκασαν να δημιουργήσετε και κουνεφέ, βλέπω, έτσι? Ναι. Τα τελευταία χρόνια κοιτάμε να καινοτομούμε, κοιτάμε να βγάζουμε νέα προϊόντα τα οποία να είναι διαφορετικά για τον καταναλωτή, να δοκιμάζει νέες γεύσεις. Η ιδέα μας ήρθε από το εξωτερικό, βέβαια, από τις ανατολικές χώρες, Σαουδική Αραβία, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολλές εξαγωγές και είπαμε να το εξάγουμε το προϊόν αυτό και είπαμε να το σερβίρουμε και στον Έλληνα καταναλωτή. Και δόξα τω Θεώ, τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Εκτός της ελληνικής αγοράς, όπου διανέμονται τα προϊόντα της ζύμης ψαχνών, υπάρχουν οι αγορές του εξωτερικού αυτές που στηρίζουν? Ναι. Τα τελευταία χρόνια και με την κρίση έχουμε γίνει ακόμα πιο εξωστρεφείς. Πάντα ήμασταν σαν εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο και πουλάμε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, φτάνουμε Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ιράν, Κουρδιστάν, Ιαπωνία, Κίνα, σε όλο τον κόσμο, που μιλάμε προϊόντα ζύμης ψαχνών. Αυτό βέβαια έχει και περισσότερες ευθύνες για τις ζύμες. Προφανώς. Αλλά είμαστε συνηθισμένοι στην ευθύνη, είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε προϊόντα που να αρέσουν και αυτό είναι και μια πρόκληση, ξέρετε, να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε υψηλών προδιαγραφών στάνταρ.